Η ΔΕΗ σήμερα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που βρισκόταν το 2015 όταν αναλάβαμε. Δεν είναι ότι δεν έχει προβλήματα ως εταιρεία, αλλά τα προβλήματα αυτά δημιουργήθηκαν κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας ήταν η αύξηση τιμή του CO2, δηλαδή του διοξειδίου του άνθρακα, και ο δεύτερος ήταν η επιμονή των δανειστών, τότε που αναλάβαμε και μπήκαμε στην ουσία και εμείς σε μνημόνιο μέσα, να εφαρμοστεί μια ορισμένη λύση η οποία δεν ήταν προς το συμφέρον της ΔΕΗ μακροπρόθεσμα, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητά της.